Google Remarketing ή αλλιώς Retargeting. Πάρα πολύ σημαντικό όταν τρέχουμε διαφημίσεις. Πάρα πολλά χρήματα τα χάνουμε, τα καίμε όταν τρέχουμε διαφημίσεις που μας βλέπει για πρώτη φορά ο πελάτης. Πολλές φορές ο υποψήφιος πελάτης δεν παίρνει την απόφαση εκείνη την ώρα, καθώς είτε μπορεί να κάνει την ερευνά του, είτε να το ξεχάσει, είτε για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο. Έρχεται εδώ η Remarketing Retargeting καμπάνια για να μας βοηθήσει ένα ποσοστό από αυτούς τους υποψήφιους πελάτες να γίνουν πελάτες. Πώς όμως μπορεί να γίνει σωστά και να μετράμε όσο πιο καλά μπορούμε και να στοχεύουμε το σωστό κοινό? Καλή θεωρία, πρέπει να δούμε λίγο και στην πράξη πώς μπορούμε να το κάνουμε όσο πιο στοχευμένα γίνεται. Διαφημίσεις όπως Display, Discovery, YouTube είναι οι πιο συνηθισμένες και σωστές στρατηγικές επαναστόχευσης των διαφημίσεων. Δηλαδή μπήκε ένας πελάτης, είδε κάποια προϊόντα και του ξαναδείχνουμε τα σχετικά προϊόντα που είδε μέσω και με άφησε από αυτούς τους τρόπους. Ιδανικά λοιπόν τσεκάρουμε το κοινό αυτό μέσα από το Google Ads Conversion Tag και όχι από το Google Analytics. Διότι μέσα από το Google Ads Conversion Tag που έχουμε δει, που μετράει από εκεί, μπορούμε να δούμε ποιοι πελάτες το τελευταίο 24ωρο έκαναν κάποια ενέργεια στο site, χωρίς όμως να έχει κάνει κλικ στη διαφήμιση. Άρα μπορούμε να δούμε και από εκεί πώς θα στοχεύσουμε το σωστό κοινό, για να έχουμε ακόμα καλύτερα metrics. Ο δεύτερος τρόπος είναι η search διαφημίσεις, η αναζήτηση, δηλαδή αυτός που γκουγκλάρει και γράφει φράσεις σχετικές με αυτό που πουλάμε, να στοχεύσουμε μόνο αυτούς. Δηλαδή τους ανθρώπους που μπαίνουν όταν γκουγκλάρουν κάτι από εκεί. Πας δηλαδή εκεί λίγο πιο επιθετικά και στοχεύεις το σωστό κοινό. Άρα, οι remarketing καμπάνιες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, απλά θέλουν παρακολούθηση, έρευνα και έλεγχο για την απόδοσή τους. Με αυτόν τον τρόπο, όσο περνάνε οι εβδομάδες, αν πρόκειται για πολύ καινούργιο διαφημιστικό λογαριασμό, βελτιώνει συνεχώς την απόδοση και μαζεύοντας δεδομένα έχεις ακόμα καλύτερα μέτρηξη για να μπορέσεις να φτάσεις σε ένα ακόμα υψηλότερο επίπεδο και να αυξήσεις τις παραγγελίες και το πελατολόγιο σου.